Γεια σας, τεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο unboxing. Το συγκεκριμένο είναι ένα μέρος μιας σειράς 4 βίντεο unboxing που έχει να κάνει με προϊόντα που πήρα από την Κίνα, AliExpress, και ένα είναι από το Temu, αλλά το Temu ήμουν προβληματισμένος. Θα το συζητήσουμε σε άλλο επεισόδιο, αν δεν το έχετε δει. Θα δω πώς θα τα φτιάξω. Λοιπόν, στο διατάφτα, το κάθε ένα από αυτά τα πακέτα που θα σας δείξω έχει και μια πολύ όμορφη ιστορία από πίσω για μένα. Θα σας την πω και εσάς, ένα μικρό story time, και παράλληλα θα βλέπουμε και το τι έχουμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι μόνο ένα πακέτο. Θα μου πεις, Κώστα, εντάξει, γιατί μόνο ένα πακέτο, γιατί. Λοιπόν, γιατί από τότε που έπαιρνα πράγματα από το eBay και άνοιγα τα πακέτα, το μάτι μου είχε πέσει σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο το έβλεπα και το ξαναέβλεπα και το ξαναέβλεπα. Το ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα να το αποκτήσω. Η τιμή του είχε από 26 έως 30 ευρώ. Εκεί μέσα έπαιζε. 26-30. Δεν το βρήκα ποτέ κάτω από 26. Και είχα πει στον εαυτό μου ότι για 26 ευρώ, παρόλο που είναι ό,τι πιο γαμάτο έχω δει, και ξέρω ότι πολλοί μαζί μου θα συμφωνήσετε μετά από αυτό μόλις το δείτε, λοιπόν, δεν θα τα έδινα. Δεν πήγαινε το χέρι στην τσέπη. Έχω δώσει κι άλλα. Αλλά το συγκεκριμένο για 26 ευρώ δεν ήθελα να το πληρώσω. Και εδώ έρχεται ο Κώστας, ο οποίος μετά από χρόνια τα ρητά του με την υπομονή και όσο σας έλεγε πιάνουν τόπο. Λοιπόν, μετά από 7 χρόνια ήμουν νιός και γέρασα. Έχω να σπρίσει τα μαλλιά μου, άμα δείτε από κοντά. Λοιπόν, χάζευα στο AliExpress και λέω σε φάση, okay, το Sky, με το πετά έτσι μόνο του, μπαμ, πάρ' το. Και λέω, όπα, μου θύμισε το στυλ από τότε που έκανα τα eBay unboxing, και λέω, και πάλι εργάμα του, είναι ακριβό, δηλαδή η τιμή του είχε 18 ευρώ. Λέω, δεν παίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτρεχε μια ενέργεια από το AliExpress που έβγαζε μεμονωμένα κομμάτια από διάφορα πράγματα. Ό,τι θέλετε, ψάξτε, βρείτε, έχει τόσα άπειρα πράγματα. Λοιπόν, μεμονωμένα κομμάτια, τα οποία μεμονωμένα κομμάτια πέφτανε σε πολύ χαμηλά. Περιτώ, θα σας πω κατευθείαν το νούμερο για να μην πολυλογώ από πολυλογώ, αλλά να σας πω το νούμερο. Το νούμερο 6 ευρώ, 6,80. Και πλήρωσα και τα μεταφορικά, αλλά δεν με νοιάζει ειλικρινά. Μόνο και μόνο ότι το βρήκα 6 ή κάτι και πλήρωσα και 1,5-3, κάπου εκεί μέσα. Δεν θυμάμαι πόσο είναι τα μεταφορικά, κάτω από 9 ευρώ. Συνολικά το πακέτο βγήκε κοντά στα 9 ευρώ. Υπολογίστε. Εντάξει, λέω, έπρεπε. Και επίσης, επειδή θα μετακομίσω το καλοκαίρι, λέω, είναι μια καλή ευκαιρία. Μην σας πω, θα το χρησιμοποιήσω και τώρα. Απλά, μάλλον το καλοκαίρι που θα πάω σε άλλο σπίτι θα το αξιοποιήσω. Αλλά τι είναι αυτό, Κώστα, δείξε μας επιτέλους. Μας ζάλισες, μας έπρεξες τον έρωτα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, απλά έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου. Το έχετε καταλάβει ότι αυτό που κάνω είναι η ψυχοθεραπεία μου. Εσείς είστε οι δικοί μου άνθρωποι τυπικά και μοιράζομαι αυτά που σκέφτομαι και αυτά που βρίσκω μαζί σας, έτσι, γιατί για μένα είναι χαρά, για εσάς δεν ξέρω τι είναι, αλλά για μένα είναι χαρά, και φαντάζομαι για να είστε εδώ χαίρεστε κι εσείς. Λοιπόν, θα το δείτε και ξέρω ότι θα ενθουσιαστείτε. Ωρε φίλε, ναι ρε, τι είναι αυτό, Κώστα, ανησυχητής, με δουλεύεις τώρα, τι είναι αυτό, what? Αυτό εδώ το πράγμα είναι η πρόσωψη ενός ενισχυτή. Είναι ένα σύστημα λοιπόν με δύο parts. Το ένα part είναι ο ενισχυτής, τον οποίο το βάζεις στον τοίχο, τη μινιατούρα αυτή τη βάζεις στον τοίχο, και έχεις τα βίσματα, τα οποία είναι με μπρελόκ, τα συνδέεις πάνω στα κλειδιά σου, και απλά όταν πας στο σπίτι βάζεις το βίσμα πάνω στο τέτοιο, το βάζεις το βίσμα στον τοίχο, στο τέτοιο, και στο κρατάει. Το κρατάει στον τοίχο. Εν τω μεταξύ, τώρα σκεφτόμουν πόσο. Ωραία, φίλε, δέστε τι όμορφο που είναι. Jack Rack, έτσι λέγεται. Wall Mounting Keychain. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε τώρα το πόσο μεγάλο είναι. Είναι περίπου 20 εκατοστά. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Είναι 20 εκατοστά αυτό το πράγμα. Από πίσω slide και λοκάρι. Άρα έχει μηχανισμό
Okay, ενδιαφέρον. Έχει πράγματα μέσα. Μάλιστα. Πώς το ανοίγω τώρα εγώ αυτό. Ωραία. Το λοκάρι ξα... Α, ντε, γεια. Το χαρτί του λέει ότι εντάξει δεν ήθελε και κάτι τίποτα ιδιαίτερο σε γνώσεις. Αλλά δες το τώρα. Αυτό εδώ. Και σκεφτόμουν ρε φίλε πώς θα το κάνω. Μπορείς να το βιδώσεις από μέσα στον τοίχο. Δηλαδή μπορείς να το βιδώσεις από εδώ μέσα στον τοίχο. Φαίνονται οι τρύπες, έχει 4 τρύπες. Για να μην φαίνεται καμιά βίδα. Και απλά το βάζεις και κάνει σλάκι και κουμπώνει. Και ήδη θα το βάλω με αυτοκόλλητα. Αλλά μάλλον θα μπει με τρύπες. Μάλλον θα το δούμε αυτό. Το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Ρε φίλε. Και επίσης δες τώρα μαγιά. Εντάξει, αυτό δεν το περίμενα. Μπορείς να κρύψεις πράγματα μέσα. Μπορείς να κρύψεις... Έχει γατζάκια, 4 γατζάκια. Τα οποία, καλά πέρα το ότι κάνουν το εφέ του τέτοιου, μπορείς άμα θες να κρεμάσεις, π.χ. τι, έχεις κάτι κρυφό, θες να βάλεις κάποια λεφτά να κρύψεις οτιδήποτε. Μπορείς να τα βάλεις μέσα. Είναι το βίσμα τεράστιο. Εντάξει. Αυτό μπαίνει στα κλειδιά. Και έτσι όπως είναι στον τοίχο, σκεφτείτε τώρα αυτό στον τοίχο, έρχομαι εγώ, να σας το βάλω εδώ να το δείτε, και τσακ το κουμπώνω και το κλειδί κρέμεται από εδώ. Και όταν είναι να φύγω, το βγάζω, έχω το αμαξιού τα κλειδιά, που το ένα θα πάει για το αμάξι προφανώς, έχω τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο θα πάει για το σπίτι, τι άλλο έχετε, τι κλειδιά έχετε, ξέρω εγώ, τα κλειδιά της βαλίτσας σας, από το γυμναστήριο. Άντε, γεια! Άντε γεια, και είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Το περίμενα να είναι το μισό σε μέγεθος. Μεταξύ μας τώρα σοβαρά, περίμενα το μισό σε μέγεθος. Είναι σαν ύφασμα αυτό. Το μεταξύ παίζει και έναν ύφασμα. Είναι ακριβώς όπως είναι σε έναν ενισχυτή, γιατί είχα ενισχυτή Fender. Άντε γεια. Ακούστε. Κάνει ακριβώς το. Τα καλύτερα 6 ευρώ που έδωσα ποτέ, σας το είπα. Λοιπόν, μικρό, περιεκτικό. Αυτό ήταν, παιδιά. Ειλικρινά. Θα το βάλω από τώρα να το χρησιμοποιήσω. Δεν παίζει καλύτερο πράγμα. Δεν παίζει καλύτερο πράγμα για τόσα λίγα λεφτά. Τελικά, να πω την αλήθεια, παίζει να αξίζει και τα 20 κάτι το ευρώ, όντως τώρα μεταξύ μας. Παίζει όντως να τα αξίζει τα 20 του τα ευρώ για πλάκα όμως. Αλλά με 6 ευρώ αξίζει πολύ περισσότερο. Έχετε το νου σας. Αυτό όντως θα σας βάλω link από κάτω αν βρω. Και έχετε το νου σας. Συνήθως πέφτουνε, ρίχνει. Για να το βρω εγώ με 6 κάτι θα το βρείτε κι εσείς. Αυτό να είστε. Και τώρα κάνει slide και κούμπωσε. Okay. Θα σας βάλω link, θα σας βάλω link. Επίσης είναι ανάγλυφο, βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται το υφή στο φως. Αυτό το δερματό. Ρε, είναι τέρμα ποιότητα. Τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, θα σας τα έχω όλα ό,τι θέλετε από κάτω. Θα σας ψάξω ίσως να βρω και καμιά προσφορά. Αυτό θα σας ψάξω να σας το βρω ειλικρινά με το Θεό. Λοιπόν, πάω να το στήσω. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να το χαρήκατε όσο και εγώ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.